Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Λίγο καθυστερημένα σήμερα για την απογευματινή σας ενημέρωση για τις επόμενες ώρες αλλά και για τις επόμενες ημέρες κάτω από το γραφικό περιβάλλον του kolidas.gr της προσωπικής μου ιστοσελίδας. Μπορούμε να πούμε καταρχάς ότι για σήμερα είχαμε αρκετές βροχές, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Τα έντονα προς το παρόν φαινόμενα και όπως μπορούμε να δούμε κάτω από την τελευταία φωτογραφία από το δορυφόρο που αποτελεί βεβαίως μία προσφορά από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, βλέπουμε τις ισχυρές καταιγίδες γύρω στις 6.30 τοπική ώρα Ελλάδα το απόγευμα να υπάρχουν ανοιχτά του Ιωνίου, έχουν την τάση να κινηθούν ανατολικότερα και τις επόμενες ώρες θα επηρεάσουν και τα νησιά του Ιωνίου από την Κέρκυρα μέχρι και νοτιότερα, δηλαδή μέχρι και δυτικά της Μεθόνης, θα επηρεαστούν όλα τα δυτικά παράκτια τμήματα και βεβαίως θα έχουμε φαινόμενα και στα υπηρωτικά, αυτά βέβαια περισσότερο αύριο. Το αίτιο που προκαλεί όλη αυτή την κατάσταση είναι αυτό το βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο είναι σχεδόν στάσιμο στη κεντρική Μεσόγειο, αλλά στροβιλίζεται γύρω από τον εαυτό του και δίνει αυτά τα φαινόμενα τα οποία επηρεάζουν κυρίως τις δυτικές και τις βόρειες περιοχές της χώρας. Από πλευράς θερμοκρασιών, οι θερμοκρασίες παραμένουν πολύ καλές για την εποχή. Παρότι έχουμε συρρυφιασμένο και κλειστό καιρό, είμαστε γύρω στους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου και αυτό βεβαίως οφείλεται λόγω των νοτιάδων, οι οποίοι τοπικά μάλιστα σε ορισμένες περιοχές, όπως για παράδειγμα στην Βόρεια Κρήτη, θα φτάσουν τον υδράριο ακόμη και στους 24 βαθμούς. Τώρα, μία λεπτομέρεια της κίνησης αυτού του χαμηλού που, όπως είπαμε, με την άσπρη γραμμή φαίνεται ότι στροβιλίζεται γύρω από τον εαυτό του, θα επηρεάσει αύριο το απόγευμα τις δυτικές κυρίως αλλά και τις βόρειες περιοχές της χώρας με συνεχείς βροχοπτώσεις, ενώ δεν φαίνεται να έχουμε σημαντικές βροχές στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και το Ανατολικό Αιγαίο. Εκεί κάποια περιορισμένα φαινόμενα θα έχουμε από τις απογευματινές ώρες και μετά, καθώς πλησιάζει αυτό το σύστημα. Όπως παρατηρούμε στη σχετική κάρτα, τα πιο πολλά φαινόμενα, πιο πολλές βροχές και καταιγίδες θα είναι στη Δυτική Ελλάδα. Οι νοτιάδες, οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ στο Αιγαίο θα έχουμε νοτιοανατολικούς ανέμους στα νοτιότερα τμήματα, γύρω στα 5 με 6 μποφόρ, ενώ στα βορειότερα θα είναι ανατολική, βορειοανατολική, 5 με 6 και πρόσχερο σε 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα έχει μέγιστη τιμή τους 19 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, τους 21 με 22 στις υπόλοιπες περιοχές, βεβαίως τοπικά στην Βόρεια Κρήτη, λόγω του ότι ο νοτιάς είναι καταβάτης, θα φτάσει ο υδράργυρος και τους 24 βαθμούς. Στην περαιτέρω προοπτική του καιρού για την Αττική, θα έχουμε παροδικά αυξημένη συννεφιά, τοπικές βροχές, κυρίως μεσημεριανές απογευματινές ώρες. Είναι πιθανό να εκδοθεί και καταιγίδα, ενώ αργότερα προς το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει πρόσκαιρη βελτίωση. Η θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου και η άνεμη νοτιοανατολική στα 4 με 5 μποφόρ, ίσως πρόσκαιρα φτάσουν και τα 5 με 6 στο Κάβο Ντόρο. Για τη Θεσσαλονίκη, πιο κλειστός καιρός, πιο βαρύς καιρός, βροχές και καταιγίδες ίσως κατά διαστήματα να είναι και έντονες. Νοτιοανατολική άνεμη στα 5 με 6 μποφόρ, πρόσκαιρα θα φτάσουν τα 6 με 7 και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 17 βαθμούς. Από πλευράς των θερμοκρασιών, στην κεντρική και τη Βόρεια Ελλάδα θα είμαστε γύρω στους 17 με 18 βαθμούς, κλειστός και συννεφιασμένος καιρός, ενώ στα δυτικά και τα νότια λίγο υψηλότερες θερμοκρασίες και περισσότερες βροχές βεβαίως στα δυτικά τμήματα, για παράδειγμα στο Αγρίνιο θα έχουμε καταιγίδα με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 18 βαθμούς. Στην προοπτική του καιρού θα διατηρηθούν οι βροχές πολλές μέχρι το τέλος εβδομάδος, περίπου μέχρι και και το Σάββατο προς Κυριακή. Οι θερμοκρασίες θα είναι κανονικές και ίσως και λίγο πιο υψηλές για την εποχή και οι άνεμοι θα φτάνουν κατά μέσο όρο τα 5 με 6 μποφόρ, αν και κατά πρόσκαιρα θα φτάσουν ακόμη και τα 7. Πάντως δεν θα δημιουργηθούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Να δούμε λοιπόν αυτά τα στοιχεία σύντομα. Παρατηρούμε λοιπόν ότι την Πέμπτη το χαμηλό αυτό εξακολουθεί και βρίσκεται δυτικά της Ελλάδος. Εξακολουθεί να δίνει αρκετές βροχές πλέον όμως, καθώς πλησιάζει σιγά σιγά σε όλο τον κορμό της υπηρετικής χώρας και επίσης βεβαίως και στα νησιά του Ιωνίου, ενώ Κυκλάδες και Δωδεκάνησα φαίνεται να τα πιάνει αυτά αργότερα, όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε από το σχετικό χάρτη. Η τάση είναι Πέμπτη προς Παρασκευή να επηρεάζονται πλέον και οι ανατολικές περιοχές. Το χαμηλό εξασθενεί μεν, αλλά κινείται ανατολικότερα, πέφτει λιγάκι η θερμοκρασία, δηλαδή θα είμαστε γύρω στους 18 με 19 βαθμούς, θα έχουμε κλειστό, συννεφιασμένο, βαρύ καιρό, αρκετές βροχές, ίσως κατά διαστήματα είναι ισχυρές, όμως το θετικό είναι ότι θα βρέξει και σε περιοχές
που δεν είχαμε καθόλου σημαντικά ποσά βροχοπτώσεων τις προηγούμενες ημέρες στη χώρα μας. Όλο αυτό το σύστημα πιο εξασθενημένο κινείται πλέον, αρχίζει να κινείται πλέον καθαρά ανατολικά, περνάει από την Ελλάδα, καταφέρνει να περάσει αυτό τον αντικυκλώνα που υπήρχε στην Τουρκία, εξακολουθεί να δίνει και το Σάββατο βροχές, ενώ πλέον την Κυριακή όλο το σύστημα θα μπει στο Ανατολικό Αιγαίο και θα αρχίσει σταδιακά από την Κυριακή, κυρίως το μεσημέρι και μετά, ο καιρός να παρουσιάζει βελτίωση με την επικράτηση βορείων ανέμων και με μικρή ακόμη περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας. Θα είμαστε δηλαδή γύρω στους 13 με 15 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα και στις κεντρικές και νότιες περιοχές γύρω στους 14 με 19 βαθμούς. Τώρα για το επόμενο τρίμερο στην Αττική θα έχουμε βροχερό καιρό. Τα πιο έντονα φαινόμενα από ό,τι δείχνουν τα τελευταία στοιχεία Πέμπτη και Σάββατο, όπου θα έχουμε βροχές και καταιγίδες, θερμοκρασίες στους 17 με 19 περίπου βαθμούς Κελσίου και ανάλογη εξέλιξη και στη Θεσσαλονίκη με συνεχείς βροχοπτώσεις, τη θερμοκρασία το επόμενο τρίμερο από Πέμπτη μέχρι και Σάββατο να μην ξεπερνά τους 15 βαθμούς. Και να κλείσουμε με τις γεωργικές προειδοποιήσεις από το Περιφερειακό Κέντρο Ναυπλίου, όπου δίνονται χρηστικές πληροφορίες για τα πυρηνόκαρπα και τις ασθένειες οι οποίες τα επηρεάζουν. Βεβαίως, περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο minacreek.gr, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Από μένα, τις καλύτερες ευχές μου για ένα όμορφο βράδυ. Γεια και χαρά σας!